η ομόνοια ανήκει στον λαό τη. Σε όλε τι εκφάνσει. Ε. Και τώρα κάποιο που το ακούει τι τον να πει, Οπ, ε, ανήκει στον Παπασταύρο. Ε, Εντάξει, να σου πω εγώ, Οπ, να ανήκει στον Παπασταύρο. Οικονομικά εννοούμε. Όχι, η ε, διοκτησία. Τι, η διοκτησία. Α, α θέλει ναι. πουλά την του Ιαννί που τον Τουμπάι. Του Ιαννί τον Τουμπάι, ναι. Πριν σε ποιον ανήκει. Ε, να σου πω. Να μου πει. Ναι. Το πω. Ε, you happy. Ε, ότι εγώ δεν είμαι. Ε, ωραία. Όχι επειδή άνοιγε το κόμμα. Όχι. Τα αποτελέσματα. Το, επειδή το κόμμα δεν έξερα να την διαχειριστεί. Τα αποτελέσματα. Όχι μόνο τα αποτελέσματα. Όχι τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα. Ναι, το, όλο, το Η πορεία, πορεία, πορεία τη ομάδα. Ο τρόπο που λειτουργούσε. Αποουσιάζονταν ο επαγγελματισμό. Αποουσιάζονταν. Οι ευθύνε. Οι δομέ. Το δομές. όραμα για το μέλλον και ούτω καθεξή. Τώρα το πράγμα. Εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματο. Οδείγει. βλέπουν νομίζω ότι είναι 29-28. Πάω ούτε συμφαίνεται σε 41. Ε, εντάξει, εξαρτάται από κούρεμα, από ντύσιμο, από όλα αυτά. Δηλαδή, αν με δεις, ας πούμε, ξέρω, μέρα της δουλειάς, να με κάνει... Με κουστούμια, με τι ασχολείς, να μου να κάνει. Στο Υπουργείο Εργασίας. Στο? Υπουργείο Εργασίας. Α, Παναγιά μου. Θέλω σε. Εδώ είμαστε. Πέμουν τα ρουσφέτ τι Φίλε, είναι ρουσφέτ. Είναι, πώς το λαλούσιν, έπια κι άλλο μια φίλη βουλευτή. Βουλευτρία. Ανέον τρέντ. Εξάγγειλε το κράτο στήριξη επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων. Αν 10 εκατομμύρια. Πάντα ήσαν κάτι παρόμοιο. Ναι, λόγω COVID. <laughs> Α, ναι. Έκαναμε ναι. αίτηση. Προσλάβαμε okay. ένα ανέργο. Έκαναμε okay. αίτηση. Και έχει τρει μήνε, δε δεν μα απαντά κανένα. Εύκταχτη, ναι. παιδιά. Έκαναν τι ηθίκε τώρα. Καλά, ευκάλε μέτρα στήριξη πανδημία... για την πανδημία. Για <tomato> και λέει ότι δεν μπορεί να την εκπαιδεύσει λόγω πανδημία. Είναι ένα loop του, είναι ένα παράδοξο. Δεν έχω να ότι ζει. Κυπριστάν, λέει ο Τόρναδη. Όχι, Κυπριστάν είμαστε. Εσύ νομίζει ότι είσαι στη Σουηδία. Μα πρέπει να νομίζουμε ότι είμαστε εν που θέλουμε να γίνουμε για να γίνουν. Φίλε, ναι, σίγουρα θέλει στόχο. Θέλει στόχο. Αλλά γιατί ο στόχο πρέπει να είναι κάποια άλλη χώρα, α πούμε επειδή πρέπει να θωρείς πάντα τους καλύτερους. Όχι, τα good practices ναι, πρέπει να υπάρχουν και να πιάνεις ιδέες, αλλά τούτο που θεωρώ ότι βλάφτη μα πολλά στην Κύπρο και, και σαν κράτο, αλλά και σαν θεσμοί κόμματα, ομάδε, ομάδε πολιτών κτλ, κτλ. είναι ότι απουσιάζει η, η καινοτομία. Τι είναι η καινοτομία, λαλούν, έρευνα και καινοτομία, δεν το περνωζάμε. Όταν λέω καινοτομία εννοώ υβριδική ιδέα. Γιατί δηλαδή να μην κάτσω να σκεφτώ παίρνοντα πίτσε πίσε που αλλού, που άλλε χώρε, που άλλε καταστάσει, να πιάσω κάποια στοιχεία, ναι, αλλά γιατί να μην κάτσω να γεννήσω κάτι δικό μου σε λόγος. έναν τομέα. Δεν υπάρχει λόγο. Δέχομαι το ότι μπορεί άλλη να εξαντλήσει, γιατί όμω κάποιο άλλο σε κάποια άλλη χώρα εμφανίζει σου κάτι καινούριο και εσύ δεν μπορείς να το εμφανίσεις. Επειδή νομίζω είμαι και όριμοι σε άλλες χώρες. Οριμή ως προς τι. Ενώ η είναι χώρα 80 ετών, ακόμα. Ναι, ούτε καν. Ναι, ούτε καν. Ούτε καν διότι να το πάρουμε... Εν... Ούτε 60. Ιστορικά, εν, ούτε 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 60. το Το 74. Ούτε καν πιο μετά ακόμα. Ε, πώς? Να σου πω γιατί, διότι το 60 Ζεστόν καφέ, δηλαδή. Αμερικάνο. Αμερικάνο. Καπουτσίνο. Άλεξο. λεπτό. Βέβαια. Ο Τορναρίς, δηλαδή, είμαστε Κυπρίλλοι. Κυπρίνοι. Κυπρίλλοι. Κυπρίλοι. Ναι, ναι. Δηλαδή, τι εννοεί ο Πανμέγιστος. Ένα μείγμα σαρατζινό, σύριο. Εντάξει, τούτο ισχύει, αλλά... Που λες, φίλε... Είναι μικρή η προσυμπάμε, Ναι, όχι, ηλικιακά, αν το δούμε ιστορικά για την Κύπρο, ναι, με να φύγαν μας οι Εγγλέζοι κάποιε υποδομέ και κάποιου θεσμού. Ευτυχώ. Ευτυχώ. Αλλά δεν είναι οι θεσμοί που, που δουλεύουν, είναι οι άνθρωποι. Ναι, και εγώ δεν τον πιστεύω. Άρα πολιτικά είμαστε ανώριμοι. Ε, όχι μόνο πολιτικά. Ε, υπάρχει, δεν υπάρχει συσσωρευμένη πολιτική εμπειρία, να σου το πω έτσι. Αν ή μόνο για το πολιτικό πλαίσιο. Ε, διότι είναι η πολιτική η οποία καθορίζει. Όχι απαραίτητα. Ε, ο ιδιωτικό τομέα. τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εάν το δούμε. Μετά ο Μπαμπαδοβούλ. Ναι. Άρα μιλούμε για το 8, 9, 10 και μετά. Ναι. Να ξεκινήσουν, Με στι... να κινείται ναι, κάτι. Η κρίση νομίζω ε, ε, σε λίγο το επιχειρηματικό ε, mindset. Δεν πήραν το πίσω, ναι. Δεν θα έλεγα. Γεννήσε νέες ευκαιρίες ίσως. Γεννήσε νέους ε, business people, entrepreneurs ναι. και εργαζόμενους σε ναι. τούντες εταιρείες. Οκ. Okay. Νέες μορφές θέσεων εργασίας ας πούμε και mentality, ναι. η ανάπτυξη του ίντερνετ που μας έδωσε πρόσβαση στον κόσμο και βλέπουμε να γίνεται. Ταχύτητα. Ταχύτητα, δηλαδή πάει στο ταξίδι είναι <συσχυ> εξωτερικό. Meeting με πελάτη. Θωρείς να το δουλεύκουν, θωρείς τις πρακτικές σου και να λέει σωπάς ρε. Άρεσκε μου το. Πούτσα, με που το μου γιατί να γεννήσω νέο. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Αφού έκαναν τον κόπο είναι άλλοι. Εσύ μιλάς επιχειρηματικά. Γενικά, και για την γενικά. παιδεία, και για την υγεία, τα πάντα, τι θέλει. Οι τοπικέ συνθήκε δεν επηρεάζουν, εσύ αναγκάζουν όμω να τροποποιήσει, να διαμορφώσει. Το, το κυπριακό, α πούμε. Επηρεάζει το κυπριακό. Το κυπριακό επηρεάζει τα πάντα στην Κύπρο. αλλά. Δεν ε, μπορεί, μπορεί να σταθεί σαν δικαιολογία. Όχι, όχι. Μπορεί να σταθεί ω αφορμή όμω να αλλάξει πράγματα. Για παράδειγμα. Ναι. μια καλή δικαιολογία. Όχι, Αχωρημή. ε, ε, ε μονόδρομο ότι εξαιτία του Κυπριακού πρέπει να αλλάξει χίλια πράγματα. Για παράδειγμα, όταν ο γιο μου που είναι 8 χρονών. Α, και εμένα. Πότε κλείνει. 9.31 το 8 Άλλο λέω μικρό που το δικό μου. Όταν ο γιο μου λοιπόν, και ο γιο σου φέρνει. Μα ζήσει, Ευχαριστώ και εσένα. Φέρνουν μα πίτι φυλάδιο για τον Αθανάσιο Διάκο που τον εσουβλίσα. Αμάν, ah να σου πω την εμπειρία μου για τούτο. Σουβλά όμω, α? α. Τι εν, τι εννοεί, σουβλίσαν με τη. Θα ότι τον του που ψήνει, σουβλάκια. Σουβλάκια, σουβλά. Άρα σουβλίσαν τον άνθρωπο. Που ιστορικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Οχτώ χρονών είναι έξι. Οχτώ χρονών. Μπορεί που τα έξι του να φέραν τα φιλάδια. Ή για τον απαχωνισμό του ευαγόρα βαλιγάρι. Έμπιανο το πολιτικό πλαίσιο, έτσι. Εν mm. άλλη ιστορία. Και αν το τζοτσίνον, αλλά εν εν τούτο το, το θέμα. Και το γεγονό. Μιλούμε για το Όταν βλάφτι τη ψυχή του μωρού με τραυματικέ εικόνε, διότι ακόμα και μια φράση, όταν τη σκευάζουμε, για να την αφομοιώσουμε καλύτερα, κάμνουμε εικόνα. Άμα σκευάζει ένα βιβλίο, οκ, okay. αμυθιστόρημα βέβαια. Του σκευάζει μια περιγραφή είναι ότι περπατούσε ο πρωταγωνιστής του βιβλίου σου στι... στο δάσο. αυτόματα εσύ κάμνει εικόνα. Ναι. Τώρα που θυκευάζει, άρα το μωρό. που διαβάζει για τον απαχωνισμό, για το σούβλισμα του Αθανάσου Διάκου κτλ. κτλ. Καμή εικόνα. Του τέσσερι εικόνε που δημιουργούν τα μωρά στο μυαλό του 6-7-8 χρονών. Πρόσεξε, έχει δύο επιπτώσει. Ένα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Έχει δύο επιπτώσει. Κοντά το και μπροστά θέλει. Έχει δύο επιπτώσει. Η, η μια επιπτώση είναι ότι τραυματίζεται. Μπολά ευαισθητη ψυχή ενό μωρού έξι χρονών να φαντάζεται τον απαχωνισμό. Τι είναι ο απαχωνισμό, παπαγί, ε, βάλαν του κρεμάλαν, και άνοιξαν οι καταπαχτέ, του απέζαν, και... το πράγμα των μωρών μπορεί τη νύχτα να τσιμηθεί μεν. Αλλά μικρά ίχνη τραύματο μην ισχύουν στην ψυχή του. να Και να μην το καταλάβει. Και υπάρχει και μια δεύτερη επιπτώση, η οποία μπορεί να είναι χειρότερη ακόμη. Παγιώνεται η αντίληψη για τον άλλο. Τι νομίζω που το κάνουμε. Τι που το κάνουμε. Μα είναι οι Εγγλίσεις που το κάνουν και νομίζω είναι... δεν Τούρκοι, όχι Τούρκοι. δηλαδή ακόμα και ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις χτίζουν αντιλήψεις για τον άλλον. Γράψαμε με κάποιους φίλους ένα βιβλίο και έκανα το edit εγώ ο χρήσιμο εχθρό. Δοκίμια για την κατασκευή του άλλου. Διεθνώ όχι στην Κύπρο, για να μπορεί να καθορίσει το ποιο είσαι, καθορίζει το πάντα σε σχέση και σε αντιδιαστολή με τον άλλο. Και αυτό είναι το πράγμα Εντάξει, είναι ίδιο των κοινωνιών που ζούμε. Δεν είναι κάτι το παράξενο, είναι κάτι επιζήμιο προφανώ, αλλά φυσιολογικό σε πολύ μεγάλο βαθμό να καθοριστεί. Τα σύνορα, πώ καθορίζονται τα σύνορα το χώρο, είναι σε αντιδιαστολή με τον γείτονα, με τον άλλο. Mm -hmm. Ω που φτάνει η Ολλανδία, ω δαμέ που ζαμέ, ω ξεκινά η άλλη. Στην Κύπρο όμω, τούτο το ζήτημα με τι ετερότητε, διότι περί τον προηγείται, το ζήτημα με τι έχει πάρα πάρα πολλέ εκφάνσει. Το αριστερό δεξιό, το ομονιά τη Αβολίστα, το τουρκοκύπριο, ελληνοκύπριο, το θρήσκο άθεο, το κυπρέο και ξένο. Πόσε φορέ έκαμε λεκτικά λάθη λέγοντα ε, να μπουν το δώσεις, εν τουρκοκύπριο, ο ξανγκυπρέο. Κάμπνουμε τα κάθε μέρα. Ακόμα και εμείς οι προοδευτικοί ας πούμε. Προτευτικοί. δεν είναι ο αριστερός. Όχι προφανώς ναι. Φίλε Βέβαια. Μεγάλο το εύρος της ταπέλας anyway. Να σε ρωτήσω μετά. Έτσι που Οπότε τα μωρά εκτίθενται σε αυτήν την μόλυνση. Και η δεύτερη επίπτωση που σου είπα. Κουβαλούν την για το υπόλοιπο τη ζωή του, αυτό αν βρεθεί κάποιο ή κάτι να του ταρακουνήσει ένα βιβλίο. Που βρέθηκε, αρκετή... Αρκετοί ναι, αλλά ξέρει, όταν, όταν, η πρώτη μόλυνση έρχεται από τον κυρίαρχον ιδεολογικό μηχανισμό του κράτου. το σχολείο. Το σχολείο για το μωρό είναι η αλήθεια. Είναι η πραγματικότητα. «Μα είπαν μας το στο σχολείο. Όπως η γιαγιά σου λέει, μα είδα το στα νέα. Ναι, λάλετε, Μα Μακαρίσσα είπαν στα νέα τα τηλέφωνα, λάλε μου παγιά. Άρα, είπαν την τυφόλτα, είναι τούτον το σωστό. Άρα, το μωρό, λάζω, «Μα είπαν μας το στο σχολείο. Και ο παπάς ή η μάμμα κάτι διαφορετικό, το μωρό. Και όσο έχει Το σχολείο, που έτσι να γίνει <κυρίζει> κάποιο δίκαιο. Όχι, αλλά στο μυαλό του μωρού, όταν του λέει «έναν έτσι ένα άλλο πώ, ε, πρέπει κάτι να πιστέψει. Εντάξει, και για να χαϊδέψουμε τα φτιά πατριωτών ή εθνικό φρόνων, θα έλεγα, mm -hmm. υπάρχει πολλή θεματολογία γηγενών ατόμων και όπου Κύπρο και όπου Ελλάδα για να τη διδάξει τα παιδιά. Βέβαια. Α πούμε, θα μπορούσε να διδάσκεται ο όμοιρο πολλά πιο νωρί σε βάθο. Καταλάβει. Θα μπορούσε να διδάσκεται ένα μουσικό, α πούμε. Ένα ποιητή. Ένα μωρά... ποιητή. Δηλαδή, να μου πει τώρα, επειδή ξέρω πώ σκέφτονται τα αρκετή, Είναι η ιστορία μα. Okay. Έγιναν αγώνε πολύ, Εντάξει, οκ, okay, δεν έχουμε εδώ. Mm -hmm. Μπορούμε να του το πούμε λίγο πιο μετά. Που είναι σε μια ηλικία, όχι τόσο εύθραστη. Να έχει τόσα <coughs> πράγματα να μάθει των μωρών και από τη σύγχρονη είναι η ιστορία, α πούμε. Μπορεί να σπει για το, το, σήμα, για το διάστημα. Γιατί δεν του τα μαθαίνει, Τσίνα. Και, και μετά να του τα παρουσιάσει και να του κάνει να αναπτύξουν μια κριτική σκέψη. Ε, τα γεγονότα τα με, έτω ε, και το πραξικόπημα, έτω ε, και την εισβολή, έτω ε, και το 55-59, έτω ε, το και τον εφήλιο τη Ελλάδα, έτω ε, τα γεγονότα. Αποφάσει με κάποιο μάινα, α πούμε. Κοίτα, η ιστορία έτσι κι αλλιώ. Τι, τι, τι είναι η ιστορία, Η ιστορία Τελείω έτσι ψυχρά να το πούμε. Γραφέτε του νικητέ, του δυνατού. Πέραν που, πέρα που γίνουν, ναι. Προφανώ και ο γραφέτε του νικητέ, αλλά ευτυχώ με την ανάπτυξη των επιστημών, τη πληροφορία, το ίντερνετ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, τούτο να ανατρέπεται κάπω. Αλλά στην πράξη όμω η ιστορία είναι οι αιματηρές στιγμέ μια περίοδου. Η δική μα. Όλου του πλανήτη. Η παγκόσμια ιστορία, η παγκόσμια ανθρώπινη ιστορία. Τα milestones μια ιστορία ποια είναι. Ο τάδε πόλεμο ή τάδε επανάσταση. Ή τάδε εξέγερση. Άρα, το τον που κάποιοι λέμε ότι η βία είναι η μαμή τη ιστορία, δεν λέμε το επειδή είμαστε φίλοι τη βία ή αρέσκει μα η βία, αλλά επειδή χωρί έναν γεγονό Συνταρακτικό. Συνταρακτικό όμω το οποίο δυστυχώ. Ε, ας Α πούμε η, τα... η, η πυρηνική βόμβα. Πυρηνική βόμβα, κυρίω είναι, σου λέω, πόλεμοι, εξεγέρσει, επαναστάσει. Μπορεί να είναι και θεομηνίε, α πούμε. Yeah, αλλά η... βία. Ε, βία, αλλά. Δεν ε, εφε... είναι που κάποιον άλλο. Εφέρνει ανάπτυξη τη βιομηχανία, για παράδειγμα. Oh. Η, η η ανακάλυψη τη πυρηνική ε, της ατομικής ενέργειας. ναι. Και κατ' επέκταση εγγύνου που έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ναι. αν δεις σε μια γραφική παράσταση, γενικά την οπλοβιομηχανία, όπως ήταν μια γραμμή έτσι, και ξαφνικά ναι. πάνω. Και που και συνέχισε πιο πάνω. Να σου είπες για γραμμή. ένα self-promotion. Ένα άλλο βιβλίο που γράψαμε. εντάξει, πρέπει να έχει milestones μέσα. Όχι. Εξηγούμε το θεωρητικά την πράγμα. Δηλαδή, επιτάχυνση του ιστορικού χρόνου. είναι είναι ακριβή μετάφραση. Ότι η παγκόσμια ιστορία, ενώ όπω το καρδιογράφημα του πεθαμένου, και ένα γεγονό κάνουν του ηλεκτροσόκ και ανατρέπονται ολόκληρε κοινωνικέ δομέ. Mm. Αλλάσει δηλαδή, άρδιν το σκηνικό σε αυτήν την χώρα που έγινε αυτήν το γεγονός ή στην περιοχή. Για παράδειγμα, Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλία πριν την Γαλλική Επανάσταση 1789 ήταν... Δεν είχαν εξελίξει συνταρακτικέ. Mm. Γίνεται η Γαλλική Επανάσταση και αλλάσει όλο ο πλανήτη. Οκτωβριανή Επανάσταση. Ρωσική Επανάσταση. 1917. Παρόμοια. Ακόμα και στην Κύπρο έχει γεγονότα τα οποία ανατρέπουν Εντελώς. Αγώνα στη αγωνιστήσετε για παράδειγμα, Εξάρτητα συμφωνεί ή διαφωνεί κανένα με το πράγμα, ω γεγονό. Άλλαξε το ιστορία. Ναι. Δηλαδή θα, θα πιέναμε προ τα ποτή που ένα σύμψοντ στην ιστορία, αν οι υποθέσει δεν πάρουν παντού. Δεν μπορώ να σου πω δηλαδή αν δεν έγινε το τάδε γεγονό πώ θα ήμασταν. Είναι αντιεπιστημονικό το πράγμα. Ούτε καν να κάνουμε συζήτηση, δέχομαι. Αλλά θα πιέναμε προ μια διαφορετική κατευθύνση. Και εκείνο το γεγονό έσπρωξε τα πράγματα προ μια άλλη κατεύθυνση. Εντάξει, για να κάνει εκτίμηση, πρέπει να είσαι μη προκατελημένο. Δεν υπάρχει στην ιστορία. Ναι, ε, ε, Και στη μεθολογία τη έρευνα είναι παράγοντα, ο ανθρωπίνο παράγοντα. <σ Stevens> γι' αυτό, βα... ναι, αυτό βάλει πιο πολλέ παραμέτρου σε μια έρευνα. Για να την κάνει όσο πιο. Ναι. Ε, αντικειμενική γίνεται, επειδή ποτέ δεν είναι αντικειμενική. Πλήρω αντικειμενική δεν μπορεί να είναι. Όμω, ο ερευνητή που καλείται να Κοιάζει στοιχεία να τα αναγνώσει και να τα εκτιμήσει, διότι ο ιστορικό δεν είναι απλά μεταφέρει στο κοινό τα στοιχεία που βρει, αλλά κάνει τη δική του αναγνωσή, τη δική του κρίση. Okay, ο το βάλει μπροστά, εκτίθεται και τα εκθέτει μπροστά στο κοινό. Ε, αφού προφανώς είναι να σου κάποια πολιτική, ιδεολογική Μα δεν μπορείς, τοποθέτηση, ναι. όποτε τα στοιχεία που επιλέγει να σου παρουσιάσει. Πού να δω Τούν τα πράγματα μειώνουν την αντικειμενικότητα τη ιστορία. Το θετικό είναι ότι ένα κλάδο, μια επιστήμη ιστορία που ζωντανή, δηλαδή κάτι που γράφτηκε πριν 10 χρόνια, έρχομαι εγώ, βρίσκω νέα στοιχεία. Και ξεκινώ μια συζήτηση με τον συγγραφέα τον Τάδε, με τον ιστορικό τον Τάδε που γράψε πριν 10 χρόνια. Ξεκινώ μια νέα συζήτηση. Του λέω ότι είσαι λάθο, διότι το δαμέ, το Τάδε έγγραφο που αποχαρακτηρίστηκε που είσαι τώρα και ούτω καθεξή. Ένα ζωντανόμπρα. Ακόμα και στραβά 100 χρόνια μπορεί να βρεθεί στον τουλάπιν κάποιου που πέθανε έναν αρχείο το οποίο να ανατρέπει. Μα, με, με, με μην ισχύει μόνο τα Θα σου πω σε 100 χρόνια βρουν σαν τουλάπι. Σε 100 χρόνια μπορούν να βρουν ζωή σε κάποιον άλλον πλανήτη. Ναι. Και αυτό δεν μου γίνει σκέτο. Ναι. Δεν ναι. ναι. θα σου μιλήσω για ανεπτυγμένη μορφή ζωή, επειδή για μένα σοκαριστούμε. Ναι. Να φοηθούμε, ναι. <κυ> κάτι, ναι. αλλά να, να πει, όπα, ρε φίλε, ότι μου μάθανε τώρα ψέμα. Ναι. Ε, μου λέει σε θρησκευτικά βιβλία ότι έχει κι άλλον είδο ζωής κάπου αλλού. Ματρίξ φάση. Φίλε, <laughs> είναι μια άλλη κουβέντα. <laughs> και πρόσφατα <laughs> είδα <εβένα, εβένα laughs> ένα, είναι ένα podcast του Τζόρογα με τον Ελλον Μάσκ. Και ρωτήσαμε τον Τζόρογα μεταξύ, δεν θα έλεγα σοβαρό και αστείο, μεταξύ αλκοόλ και Αν, αν τούτο που ζούμε είναι εμπροσ, <laughs> Και η απάντηση του Elon Musk ήταν νέοι όλοι, αλλά δεν ήταν νέοι όλοι. Ναι. Και αν κάτσεις να σκεφτείς, επειδή είπες Matrix, το, το Artificial Intelligence Component που έδωμε, δεν ξέρει ότι ελέγχεται από κάποιον. Ωρα. Άρα εμείς, ναι, ναι, γιατί ναι. να υποθέσουμε ότι δεν ελεγχόμαστε από κάποιον. Ή ότι ελεγχόμαστε. Ελεύθερη πούληση, το... ναι Εντάξει σίγουρα, το ελεύθερη πούληση δεν υπάρχει. Αλλά προσπαθούμε να μπαίνουμε στην τοχογραφή επειδή... Ναι, ναι, ναι. Ε, Νομίζω ο Ναι, 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 Δεν μπορούμε ναι, να, ναι, ναι. ναι. να αντιληφθούμε. στην κουβέντα που έλεγαμε πριν τα... Τι να διδάσκεται με τον μικρό που ήρθε... να πληρώσουμε μετά που λες ρε Αλέξη, να πω πολλά σύντομα τι έγινε. Ήρθαν και μια μέρα είναι μικρός που πάνε να σκορώσουν τους Τούρκους. Πέντε χρονό. Και είπα, ας Ναι. Ναι. Το μίσος. Το μίσος, μίσος. είναι μίσος. Φίλε, μπαίνει όμως το μίσος που μια άντρο, πολλά τρυφερή ηλίκια. Και εγώ να παλεύω να εξηγήσω ότι εμίσουμε κανέναν άνθρωπο. <σ cinco> Μα <σ γιατί, αφού εγώ μας... Γράψαμε μας τον καθένα. Είσαι ραβασάκια ρε φίλε. Όχι, είμαι ραβασάκια. Ο μόνοι πράθυμα Εντάξει, ψέματα που γράψα. Να είσαι καλά. Να μιλήσουμε για την ομόνια, ναι. Να μιλήσουμε για την ομόνια. Θα μιλήσουμε για τον ελληνικό Και πόσο επηρεάζει εννοώ. Πάει να μου τα...

Εσένα είναι μεγάλος εσύ με έναν αγρόστο γιος του Εγώ μεγάλο μεγάλος με που ξέρεις. Όχι, αλλά είμαι μεγάλος εσύ Μεγάλος σε ενα σπιτι που... Εξηγούσα μου Μα πάλι, εν μπροστά σου. <σκοί> η πρώτη φορά που είδα του Ουρκοκυπρίου... Ανοίξε τα το Όχι, πιο παλιά. παλιά, ότι είχα

το κράνο στο στρατιωτικό με λουλούδια μέσα, τα φιλιρινικά σχεδιάκια χι, και τα χι, λοιπά. Με κυπριακή μορφή που ήταν πάρα πολλά ωραία και ήταν η πρώτη μου α πούμε. Πάθα φλασάν τώρα. 5. Φίλε, εγώ μεγάλωσα με έναν... Δικαιούνταν να αρχούν τα μπουδά οι πριν τα δοφραγμάτα. Με άδεια, νάδια και με σίλια ζόρκα. Μπορά, ένα, <coughs> να σου πω έναν άτομο μπορεί να τον ξέρεις. Ο Εζεκής. Ναι είχε σπουδάσει αν δεν κάνω λάθος στη Σοβιτική Ένωση και αν δεν κάνω λάθος σπουδάσει μαζί μου στους γονιούς μου και στην παιδική μου ηλικία έβλεπα εδώ συχνά. Αντάξει. Φίλε αγάπουν δεν μπορείς... Μπορεί, μπορεί να... να μην έρχεται όμως που τα άλλα φράγματα. Μπορεί να ταξίδευκε με τα κατεχόμενα στο εξωτερικό και από το εξωτερικό. Ναι. Ελεύθερες περιοχές. Όταν ήμουν μικρός είχα του πολύ αδυναμία, Έφερνε μου δώρα ιστορίες πράγματα και μετά που μεγάλωσα και οτι ότι είναι Ναι, ναι, ναι. λίγο. Έχει κόσμο που ακόμα δεν είδε ποτέ του τουρκο δεν καταλάβει. να... Αν δεν ανοίξουν το δεν τους καταλάβεις. Προφανώς δεν τους καταλάβεις. Ναι, είμαστε μια ρατσά, εννοείται, αλλά έχω φίλους που... έχω γνωστούς μου που εγώ δεν να μιλήσω μαζί με κάποιον τουρκό, δεν έτυχε ποτέ. Εντάξει. Αν ήμουν κρίμα, δεν έπρεπε. Λάω γιατί έπρεπε. Παίρνω το άλλο, αλλά Γιατί δεν μπού. Σαν ζωλαλισμό, δεν γνώρισε κάποιον που τη δρούσαν τη πάφου. Δεν γνώρισε. Δεν είναι Δεν γνώρισε. Είναι το ίδιο. Γιατί να διαφέρει. Δηλαδή, πάει με μια διαφορετική Προσέγγιση. Γιατί να διαφέρει. Επειδή τι έμαθε. Επειδή τι έμαθε. Ωραία, να ξυμάθει. Εντάξει, το τουρκοκύπρο, εγώ μάθα το πιο μετά. Τι έπαιρνε το σχολείο. Στο ναι. σχολείο ήταν Τούρκη. Ναι. Ε, ε, το σχολείο, πρόσεξε τώρα. Πάμε σε ένα ε, παράμετρο πολύ σημαντική. Μια τσο ξεκινήσαμε από τα σχολεία, και τα μωρά και τα λοιπά. Και πώ μολύνεται το μυαλό των μωρών. Γιατί στα σχολεία δεν αναφέρονται οι Τουρκοκύπροι. Μπορεί τώρα να αναφέρονται λίγο τον τζερό μα εμά καθόλου. Γιατί. Φαντάζομαι ήταν μέρο ολόκληρη τη στρατηγική τη πολιτική προσέγγιση του κράτου με γύρω από το πλαίσιο Κυπριακό. Πούμε. Το βαθύ είναι Ελληνοκυπριακό κράτο. Η ελίτ τη Ελληνοκυπριακή κοινότητα ουδέποτε θέλει σε λύση του Κυπριακού. Ουδέποτε. Εν να γερμηγεί κατά το πλήστο Τι γίνον είναι. Ε τώρα όμως εμίλουν έτσι. Εξακολουθεί το βαθύ. Αλλά λάλλον άλλα Εγώ λάλλον του. Άκου όμως πριν πάμε τζόμε. Να μείνουμε λίγο στο σχολείο. Γιατί δεν αναφέρονται οι Τουρκοκύπροι. Διότι το μωρό που βλέπει το δεν ξεχνώ πα στο τετράδιο του και θεωρεί το λιμανάκι τη Τσερίνια, του τι εντούτο, μου, δικά μα. Ποιου εμά, του Ελληνοκύπριου. Αφού εμεί είμαστε Ελληνοκύπριοι. Ε, πώ να το παρουσιάσουμε, οκ. Okay. Όχι, περίμενε. Ποιοι μα τα κρατούν, οι Τούρκοι. Εάν μάθει το μωρό ότι υπάρχουν Τουρκοκύπριοι που είναι Κύπριοι που του ανήκουν όλα όσα μα ανήκουν και εμά. Εμένα χαλάμε ακόμα και το, η λέξη επιστροφή της μόρφου, ας πούμε, της, της αμο... επιστροφή σε ποιους, Στου Κύπριου. Στου ποιου, Στου Κύπριου. Δηλαδή και στου Τουρκοκύπριου. Ναι, εγώ έτσι το θεωρώ. Ε. Ναι, ναι, αλλά εμεί παρουσιάζουμε ω επιστροφή στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα ενώντα βέβαια υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση, αλλά στο μυαλό του μωρού. Ε, καταγράφεται ω αντικείμενο που πρέπει να μα επιστραφεί στην ιδιοκτησία μα. Ενώ εσου ανήκει. Εσύ ανήκει. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό δεν γίνεται αναφορά στους Τουρκογύπριους έτσι ώστε να υπάρχει ο άλλος να είναι η Τουρκία που είναι μη Κυπρίος και πρέπει να φύγει και ξαφνικά ο 8 μωρός σε μια ηλικία δεν ξέρω πια 15 χρόνια ας πούμε 14 που μαθαίνει ότι υπάρχουν Τουρκογύπριοι οι οποίοι είναι εξίσου Κυπρέοι με σένα και τους ανήκει αυτός ο τόπος 100% το ίδιο και μπαϊλό ενώ έχω κοτσάνια έχουν και τίτλους ιδιοκτησίας Μα είναι ένα ιδιοκτησιακό κάτω ζήτημα. Είναι θέμα ότι γεννήθηκαν οι προπάποι των προπάπων των προπάπων του. Πάμε πολλά πίσω. Δηλαδή, γιατί εσύ να είσαι παραπάνω Κυπρέο που κάποιον άλλον που απλά έτυχε να μιλά μια άλλη γλώσσα. Εντάξει, ε, ε, λέω μόδα να είμαστε παραπάνω κάτι που κάποιον άλλον. Μα είναι εσύ τι ερώτητε που σου είπα προηγουμένω. Ότι πρέπει να είσαι κάτι παραπάνω από κάποιον για να σε ξεχωρίζει που τζίνει τον άλλο. Ε, να μην έχει ανασφαλή, νομίζω. Που ε, ξέρω. θέμα ναι, τζο ανασφαλεία, αλλά και τζο. Και, και παράδειγμα, πολιτικής. είμαι παραπάνω Ελλήνας που σένα. Ναι. Δεν σημαίνει το πράγμα. Έχει μέτρο. Όχι, σίγουρα. Σίγουρα. Τι σημαίνει με παραπάνω, έχει κάποιον. Ελληνόμετρο. Ελληνόμετρο. Αριστερόμετρο. Ομονιατόμετρο. Ομονιατόμετρο. Σα την ομονιάτε εσεί, ρε λαλούσα μα εμά. Ναι. Εσά, ποιου εσά. Του Ελά, 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 πια στην εταιρότητα. Ναι. Εσά. <χω> Τη ε... ομάδα η οποία κατέβηκε για εκλογέ στην ομονία. Και τι ήθελε να κάνει αυτή η ομάδα. Να διεκδικήσει δημοκρατικά. Μάλιστα. Ε, Ει σε συμβούλια. Οκ. Okay. Εντάξει, αν σου ενδιαφέρει που του άλλου παιδιεκδικούσαν. εννοείται, αλλά ελαλούσαμε μα. Ναι, ξέρω. Και, για να είμαι ειλικρινή, ελαλούσαμε όχι εμεί, αλλά οι υποστηριχτέ μα εμά για του άλλου. Ναι. Άρα, ήταν δύο ναι. ομάδε. Χωριστήκα ένα τεράστιο. Που εν τέλει χωριστήκαν και επίσημα. Ναι. Ε, Κρίμα. Εντάξει, εξαρτάται. για ποια φάση. Υπήρξε της... χωρισμό τραφή. Ναι, υπήρξε. Έφυγε η θύρα, είναι μόνο η αφιέρα. Δεν γιο. Χωρισμό είναι. Χωρισμό, ναι. Λυ... λυπεί με εμένα. Τον πρώτο χρόνο εμείς με λυπούσε. Τον πρώτο χρόνο ήμουν πολύ αγωγητή. Εμένα είναι με λυπή. Άλλη βήμα, ρε φίλε. Εμείς με λυπή, με ποια ναι, εννοία. Ο κάθε άνθρωπο πρέπει να έχει το δικαίωμα των επιλογών του. Πρέπει να τη χάνει σεβασμού η επιλογή του. Ε, αύριο θέλω άνθρωπος. να φύγω, Να αλλά δεν μου να είναι. θέλω να φύγω εγώ να με σταματήσει κανένα. Ναι, πρέπει ναι, να σε λυπήσει που να φύγω εγώ. Ναι, αλλά εσύ είσαι μια. Μονάδα. μονάδα. Ε, ωραία, εμεί οι τρει δεν είμαστε μονάδα. Ε, πάλι όμως η θύρα είναι ήταν 23% ή 103%. Θέλω να σου πω ότι εγώ δεν το βλέπω ούτε, ξέρεις, και βάζω κάτι... Σχόλια. Ε, πήρας με... Επίρεσαι με επίρε, ε, ε, αφού τραβάμε. Ε, ναι, και κάτι σχόλια του τύπου, ναι, είμαστε αδέρφια και να επιστρέψουμε, ξέρεις, σε μια αυτή στιγμή μπορεί να είμαστε... Γιατί. Γιατί τι. Γιατί να σμίξουν ξανά ή κάτι. Κάποια παιδιά αποφασίσαν ότι θέλουν να φύγω να κάνουν μια δική του ποδοσφαιρική ομάδα. Τέλο. Συμβαίνει συχνά στο ποδοσφαιρόντε του. Όχι συχνά, ενώ συμβαίνει. Φίλε, ναι, αλλά και να συνέβαινε πάλι εντζαλά σε κάτι για μένα. Τέλο. Εμένα είναι η ομάδα μου εντούτη. Σέβομαι του πάντε. Να με σέβουμε αεξίε, αελίστε, απολωνίστε. Εν είπε από οι Ε, ναι, δεν το Ναι. Που λες, σέβουμε με τι πλήστε γιατί δηλαδή να με το... Οκ, okay, δική του επιλογή. εμένα η ομάδα μου όμως εν τούτη. Ναι, εννοείται. Ο καθένα κάνει τι επιλογέ του. Ναι. Εσύ, πόσα βιβλία έγραψε. Έγραψα. Τώρα που περιμένετε, έγραψε τα πάντα μου για να σε ρωτήσω. Έγραψα δύο βιβλία που είμαι ο μοναδικό συγγραφέα. Παστούν τα βιβλία, και ε, έχω ακόμα τρία που είμαι ο επιμελητή του. Okay. Δηλαδή, μάζεψα εγώ τζοαλλοπέντε, δέκα φίλοι, συνάδελφοι, ακαδημαϊκοί κτλ. κτλ και χώρισα τους τη θεματολογία, και γρα... γραφτήκαν τα βιβλία, και εγώ έκανα τα επιμέλεια. Ε, Μια και μιλήσαμε για ομόνια, διχασμό ναι, και 1948, ναι. ασχολήθηκες και με τον Εφήλιο. Ναι, 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 το πρώτο βιβλίο ήταν το 1948, «Ελληνικός Εφήλιος και Κύπρος», που ουσιαστικά σε αυτό το βιβλίο αναλύουμε αναλύω το πώς επηρέασε την κυπριακή πολιτική ο ελληνικό εφήλιο. Ο ελληνικός εφήλιο ήταν αποτέλεσμα του, του τέλους τέλου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι. ναι. Και ουσιαστικά ναι. ρώτησε, δεν ξέρω. Δεν ναι. έχω μελετήσει αρ ο αρκετά ει βαθό. Έπρεπε κατά κάποιον τρόπο η Δύση και η Σοβιετική Ένωση να ε, 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 προσπαθούσαν να, ο καθένα να τραβήσει την Ελλάδα μαζί του. Όχι. Όχι. Η, σας... η Ελλάδα ανήκει στην συμφωνία τη Γιάλτα μεταξύ Σοβιετική Ένωση και Αμερική και Ολλανδία, ανήκει στη Δύση. Ναι. Την ε, κατοχή την ετερμάτισε στην αντίσταση, στην εθνική αντίσταση, το μεγαλύτερο μέρο συμμετοχή το είχαν οι κομμουνιστέ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα. Το ναι. ΚΟΚΟΕ. Το ΕΑΜ, το Ελλάδα. Λοιπόν. Με το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα ήταν πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο. Αντιδράσου. Όχι, να γίνουν εκλογέ δημοκρατικέ. Okay. Και αν γίνονταν δημοκρατικέ εκλογέ, το ΕΑΜ, δηλαδή οι κομμουνιστέ, θα είχαν πιάσει πολλά είχαν, ψηλά ποσοστά. Θα είχαν ορμόμενοι που την συνεισφορά του. Βέβαια, βέβαια. βέβαια. Που καθαρίσαν να ζει, ναι. Ναι. Ε, το πράγμα δεν θα μπορούσαν να το επιτρέψουν οι δυτικοί. <συμπ> αφού συμφωνήσαμε ότι η Ελλάδα είναι να μποδά, γίνουν εκλογέ, κομμουνιστέ, να πάει <συμπ> ναι, <συμπ> ποτσί. Και τη αντισφυγμομέτρη. Οπότε ουσιαστικά αυτού που ελευθέρωσαν την Ελλάδα, του έστειλα στα ξερονίσια, στι φυλακέ, στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Ποιοι, <συμπ> Μιλούμε... <συμπ> <συμπ> οι Εγγλέζοι κυρίω. Οκ. Okay. Οι Εγγλέζοι κυρίω. και οι ντόπιοι γερμανοτσολιάδε που ακούει, χείτε. Ήταν πολύ ήταν, ήταν μεγάλη. Φίλοι, πώ δηλαδή... είναι η Γερμανό Τσολιά. είναι... ξέρω να μου σημαίνει, αλλά ε, περιγράψε μου. Το είμαι Έλληνα, έρχεται. Ήταν κυρίω Λούμπεν στοιχεία. Δηλαδή, ah. Ε, κόσμο καταϊσωμένο που ε, πήγαινε με όποιον θα του εδίανε έναν καρβέλι ψωμί και ήταν διατεθειμένο δηλαδή, να κάνει. Η κεφαλή όμω ήταν η Κωνσταντίνη και τούτη. Φίλε, η κεφαλή κατά την περίοδο τη κατοχή ήταν ήδη η Γερμανοί. Δηλαδή, οι Γερμανοί εδιούσαν εντολέ.

Πώ σε προκύψα. Άκρα να... δεξιά, ε, γενιέται... σε προκύψα, σε προκύψα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι σε την ώρα που να ο εχθρό, παραμερίζουμε τα ούλα. Έτσι, στα έργα δεν έτσι γίνει Όχι, και... ρε φίλε. Ωι, δεν υπάρχει. Και ε, τι έγινε τότε. Ξεκινά από πριν την κατοχή. Πάμε στο 1936 με τη μεταξυγή δικτατορία. Okay να μην πάμε πιο πίσω με και τα κτλ, κτλ. Ναι, να πάμε... Έχουμε δικτατορία τη 4η Αυγούστου. Γίνεται η Ιταλική εισβολή mm -hmm. στην Ελλάδα. Η Από πρώτη. τη χάνουν οι Ιταλοί, έρχονται οι Γερμανοί. Και ουσιαστικά γεννιούνται ομάδε αντιστασή. Πολλά λογικό. Πολλά λογικών, από του αριστερού. Είσαι αποκλειστικά από του αριστερού. Που το, πρωτα... το ευρύτερο λαό. Τα πρώτα. Αλλά, τα αντάρτικα ήταν μπροτα... πρώτα. Τα ήταν αριστερά. Πάρα πολλοί κόσμοι όμω. Πολιτικό κόσμο. Εσύ θυκολόγησε. Εφοηθήκα σου κάτσε. τώρα. Εφοηθήκα. Ήταν πιο εύκολη λύση. Ήταν πιο εύκολη λύση. Να τα βρούμε με τον νέο κυρίαρχο. Μα στο κάτω-κάτω. Τι είσαι πριν. Είσαι ένα δικτάτορα. Επειδή ήταν Έλληνα. Τα δικτάτορα. Οπότε γεννιέται το Αντάρτηγο καθοδηγούμενο από του κομμουνιστέ, βλέπουν διορατικά και λέουν: Οκ, okay, κάποτε τούτο νούμερο να τελειώσει. Εάν τελειώσει με απελευθέρωση, να του μείνει η Ελλάδα. Του που κάνουν αντιστάσει. Ναι. Δηλαδή του κομμουνιστέ. Οπότε αν ξεκινά πολύ πριν το τέλος της κατοχής ο αγγλικός παράγοντας να θέλει να ελέγξει την μεταπολεμική κατάσταση. Και αυτό είναι ο εφήλιος, δηλαδή τελειώνει ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αποχωρούν οι Γερμανοί από την Ελλάδα και ακριβώ εκεί ξεκινά, ξεκινούν οι διώξει των κομμουνιστών για να μην μπορούν να ελέξουν Έστω και εκλογικά δημοκρατικά. Απλά για να με στην. Στο ιστορικό σ, πλαίσιο. Στο ιστορικό πλαίσιο, το, ε, Αγγλία του ήταν ο Winston Churchill. Ναι. Ναι, ήταν ο Winston Churchill. οκ. Okay. Ο οποίο χάνει αμέσω μετά το δεύτερο μαγνό. Φεύγει που πρωθυπουργό τη. Αρρώστησε, ρε. τι και... εκλογέ. Είσαι σίγουρο. Ναι. Και διαδέχτηκε το, ότι τον Τσόρτσιλ εθελαντών να βγάλει τον πόλεμο. Ήταν τσιν το χαρακτηριστικό. Ότι τούτο. Η ηγετική μορφή. Η ηγετική μορφή. Ασχετός... Τέλειωσε τώρα ο πόλεμο. Ευχαριστούμε τον Τσόρτσιλ. Τώρα θέλουμε κάποιον να προχωρήσει με την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη. Ναι, την νέα εποχή. Εντάξει, ναι. είχε φτάσει μια ηλικία. Και ο φίλο ο ελληνικό ναι. επηρεάσε υπέρμετρα την Κύπρο. Υπέρμετρα. Μήνε των εφίλων ελληνικών τελειώνει ο πολέμος. Και είμαστε ενωπίον οποίο μιας καράστασης που υποτίθεται η Ελλάδα πρέπει να μείνει στη Δύση. Μάλιστα. Πώς το κατάφερε. Καλούν του ε, αντάρτες να παραδώσουν τα απλά του. Κι τους καλούν. Η κυβέρνηση που ήταν εξόριστη και ήρθε μαζί μου ως Εγγλέζους. Ουσιαστικά οι Εγγλέζοι. Διότι ναι. οι διοίκησοι της Ελλάδας είχαν την Εγγλέζη. Okay. Και καλούν τους να παραδώσουν τα απλά Ο λαός τι είχαμε στην περίπτωση. Ο λαός ήταν στα σπίτια του ή στο βουνό, αν συμμετείχε με του αντάρτε. Ναι. Καλούν του να παραδώσουν τα όπλα του. Τα παραδίδουν και ξεκινά έναν πονγκρόμ. Συλλήψεων, διώξεων, με χίλιε και αφορμέ. Και έτσι, ξεκινά ο εφήλιο, διότι οι οποίοι δεν παραδώσαν τα όπλα του, Άρι Βελουχιώτη κτλ., δημιουργούν το δημοκρατικό στρατό Ελλάδα, φτιάχνουν ξανά στο βουνό. Και ξεκινάω ο φίλιο. Στην Κύπρο, οι αντιμαχόμενε πλευρέ, αριστερά και δεξιά, που υπήρχαν Ταυτίζονται με τι αντιμαχώμενε πλευρέ στην Ελλάδα. Γιατί ταυτίζονται, διότι το ελληνικό στοιχείο ήταν έντονο, όλε οι παρατάξει στην δεκαετία του 40 θέλαν ένωση. Κάποιοι με τον τρόπο, κάποιοι με άλλον τρόπο, αλλά η ένωση ω στοιχείο, ω σύνθημα πολιτικών υπήρχε. Και, και, και το Αγγέλ. Ε... Ναι, ναι, ναι και το Αγγέλ. Και ταυτίζονται με τι αντιμαχώμενε παρατάξει στην Ελλάδα. Τούτη ταυτίζει αποκριστάλλωσαν τι πολιτικέ ταυτότητε στην Κύπρο. Δηλαδή το, το Αγγέλ, όπω το ξέρει, τη δεξιά, η οποία άλλαξε πολλέ μορφέ, τη δεξιά όμω όπω την ξέρουμε, τούτα οι ταυτότητε αποκριστάλλωθηκαν σε πολλά μεγάλο βαθμό εξαιτία του ελληνικού εφηλίου. Ναι. Δηλαδή, αν ρωτήσει κάποιον που επηρέασε ο ελληνικό εφήλιο, είναι να σου πει: Έκαμε την ομόνια αντί να κίνει σαλαμίνα. Εξαιτία του εφηλίου. ήταν αποτέλεσμα, αλλά όχι το. τούτο που εγώ ως ιστορικός θα κρατούσα. ήταν. πολλά με μεγαλύτερα. Σαφώ επηρεάζει μα βεβαίω και τα λοιπά. Αλλά ναι, η πραγματικότητα είναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίω, όλα τα γεγονότα. Μα ποιο είναι να τα διδάξει. Τι είναι που διδάσκουν, ότι σημερινή είναι ιστορία. Ε, ναι, αλλά είμαστε πάρα πολύ πολιτικοποιημένοι. Ναι, Εγώ δεν ναι, ναι. τα ακούω, ε, 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 Ακούω τα, δεν έχουμε. μέτα. Ναι. Σίγουρα εντό των ημερών ε, να με να ψάχνω. Να ψάξει λίγο. Να ήθελα ε, να ακούσω και την άποψη κάποιου ο οποίο πιθανόν να προέρχεται από μια πιο. Συντηρητική. Συντηρητική, θα πω ακραδεξιά. Να ακούσω ότι έχει να μου πει, θέλω να με προβληματίσει. Εάν ήταν τα με δίπλα μου κάποιο, δεν θα διαφωνούσε ριζικά. Δεν θα διαφωνούσε. Όχι, διότι γεγονότα. Και τι ήταν να σου πει, Καλά, έκαμαμε να πούμε επειδή φοηθήκαμε να και καταλήξουμε. Το καλά έκαμαμε. Σοβιετική Ένωση, α πούμε. Το καλά εγκάμαμε, ο ιστορικό, δεν θα σου το πει. Ασχετά αν προέρχεται που. θα σου πει, Καλό έγινε το τάδε ή το τάδε. Γιατί να καταλήξουμε στη Σοβιετική Ένωση, να σου πει κάτι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε. Α ναι. ε... το λέω να αποφασίσει, Ναι. 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 Εκ του αποτελέσματο. Ήδη, ήδη οι Ρώσοι εμ, έχουν άποψη για τη χώρα του η οποία κάποτε ήταν Σοβιετική Ένωση. και Σήμερα είναι η Ρωσία. Εγώ σπούδασα. Ερώτου. Ερω, ε, ε, ναι. ε, ε, όταν σπούδασα στη Ρωσία, Ναγιάν Πετρούπολη. Έβλεπα τον μοντέρνο δυτικό κόσμο, φιλοαμερικανή, mm. wannabe αμερικανή, δίσημο mm. mm. τρόπο που μιλούν, <σχ> μουσική. Και στου δρόμου βλέπαμε γιαγιάδε και παππούδε οι οποίοι πουλούσαν, μιλούσαν τώρα το 2003, 2004. Κονγκάρδε δεν που... με Σημαίε, σηματούθια. Ναι, ναι, ναι. Όπω παγιαντζίδε. Ναι, ναι, Και εγώ παίρνω, και ο συγκάτοικο μου έκανε συλλογή. Ναι. Φίλο αριστερό. Ναι, ναι, ναι. Ψιλοκουμουνάκι. Οκ. Okay. Αμέν ονόματα. Ναι. Και είχε αγοράσει μια σημαία τη Σοβιετική Ένωση, αυθεντική. Και πιάνε σηματούθια. Αυθεντική με τα κρόσα. Ναι, με τα κρόσα. Okay. Τα... Μπράβο. Yeah. Και φιλέψαμε με του ανθρώπου. Και εγώ ε... ε... ερωτούν του. Τι προτιμά. Το τώρα. Το σύστημα είναι το προηγούμενο. Ή το πριν. Ε, το πριν φυσικά. Εννοείται το πριν. λαλί μου, γε ναι. μου, λαλί μου. Δεν με που είμαι. Πουλότιν το τσισβέλ, λαλή μου. Για να ζήσω. Παγιά είχα δωρεάν ε, παιδεία, δωρεάν υγεία. Είχα το σπίτι μου. Όμω ερώτουν και του νέου. Οι νέοι ήταν που ήθελα εσύ, τούτο που έχουν τώρα. Ε, διότι δεν το ζήσαν, αλλά και να το ζούσαν το προηγούμενο, Ξέρεις, εσύ να κάνεις με σε έναν πλαίσιο να ξεχωλογείς κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν με του λαού του Όχι, σίγουρα, όχι εγώ Γκάλο Ακόμα και στη Γερμανία. Ανατολικό Γερμανί. Ένα μου τα καλύτσα. Οι Ανατολικό Γερμανία περνούσαν Γαλά Το περνούσαν καλά πρέπει να το οριοθετήσουμε τι εννοούμε με το να πραγματική συζήτηση εμένα και ενό κουβανού. Σε ένα λεωφορείο από την Αβάνα προ το Ματάνσα, αν δεν κάνω λάθο. Ανοιχτά παράθυρα, ζέστη. Πειρά, ιστορίε κτλ. Τι είχε ένα ζευκάρι που ήταν κοστούμαρισμένοι, λουστρίνοι, γυαλί, πιένα σε γάμο. Κουβανί. Κουβανί. Πώ θέλει, Ελαλή μου, να του ξέρε. Φορτσάρι κοντο. αρκετά Η μόρφωση και τα λοιπά, να πιστευτεί. Έκανα τους και τρεις ερωτήσεις, ξέρεις, όχι τουριστικές, για να δω πώς αισθάνονται για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, την οικονομική, με τον κάστρο, το έναν, το άλλο και τα λοιπά. Ήταν ο τότε. Και Ναι. Σεπτέμβριο του 7. Το ε, και κατάλαβε ότι είχα λίγη περιέργεια για τα οικονομικά του. Του άλλου είσαι πλούσιο, εσύ. Να δηλαδή, του καθόλου. Mm. Μου, να, σου εξηγήσω πώ περνούμε. Πόσα μηνιάτικα ω μονάδα μέτρηση. Εντάξει, διότι άμα μου πει, ξέρω εγώ τα πέσο ή τα σε ουσέ που ήταν τα δεν ευκαινείς που μέσα. Δηλαδή, πόσα μηνιάτικα έφαες για να σπουδάσεις. Εκατό, ας πούμε. Πόσα μηνιάτικα έφαες για να... Έχεις σπίτι, ναι, έχω σπίτι. Πόσα μηνιάτικα έφαες να το χτίσεις. Τόσα. Πόσα μηνιάτικα έφαες για να κάνεις το τάδε, το τάδε, το τάδε. Και λαλί δηλαδή μου... Έτσι ε, διαφορά μα. Εγώ είμαι πιο πλούσιο που σένα, διότι δεν εσπούδασα δωρεάν, έχω σπίτι δωρεάν, δεν έχω 15 που καμισά, έχω τρία, αλλά είμαι happy. Άρα αν μπαίνεις και λίγο στα ηλιστικά ζητήματα, αν μπαίνεις λίγο στο ζήτημα του καταναλωτισμού, ξέρεις ότι ένα από τα πράγματα που δημιουργήσαν ένα αρνητικό κλίμα για τη Σοβιτική Ένωση ή τις σοσιαλιστικές χώρες ήταν και τούτο, το θέμα του καταναλωτισμού. Ναι. Γιατί, γιατί σ' αφήνει να, να, να ακούσεις μπίτολ, να βάλεις δίζελ, να... Πέρα από τούτο. Να το όχι, μεγάφωνο. Όχι, πέρα από τούτο. Ήταν η εικόνα το ράφι του σούπερ μάρκετ. Έχεις δύο επιλογές καφέ. Ενώ εμείς τώρα έχουμε 25 επιλογές καφέ. Με λες λες. Αλλά δεν μπορούμε να τις κοράσουμε. Ναι. Περσέψη, αντίληψη. Είναι αντίληψη. Δηλαδή βαστάς, είσαι mm. ανεργός, ή χαμηλό μισθό ή υπο, υπο, υποαπασχολούμενο κτλ. κτλ. Πληρώνει το ενίκιο σου, το ρεύμα σου, το σου, κάτι πίνατ. Πάζει στο σούπερ μα και το γυρεύει το πιο φτηνό για να τα βγάλει πέρα. Και νιώθει ελεύθερο. Αλλά νιώθει υπέροχα διότι ο καπιταλισμό σου προσφέρει 25 μάρκε καφέ πα στο ράφι. Άδε, σου ευγενική ένωση είσαι. είχε... Δικαιώ. Δικαιώ. Ενώ εμεί έχουμε 25. Άντε, έλα να βρούμε την πιο φτηνή να εγχωράσουν. Ελευθερία. Ωραία. Να, να βάλω στο τραπέζι, σε κάτι άλλο. Τι γίνεται με την πρόοδο. Την τεχνολογική. Και, ναι, και τον ατομικισμό. Α, μπορεί, α, μπορεί, ας πούμε, να μ' αφήσει ο... ο Γέλτσιν. Να αναπτύξω ένα social... Όχι ο Γέλτσιν, sorry, ο, που, ο Λένιν. Ο Λένιν. Ο Λένιν. Εμείνε μου στον Ιούνι ναι. και μετά, εδώ ήταν ο πρώτος, ο πρώτος ε, ε, ναι, με, ναι. να αναπτύξω ένα κοινωνικό δίκτυο. Ε, να μου βάλει restrictions. <Στοί> Φίλε, δεν πάλι ένα είναι υποθέσεις ιστορικές, οπότε γιατί να πάμε πίσω, να πάμε μπροστά. Θα μπορούσε να υπάρξει ή να συνεπάρξει η πρόοδο με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ε, τι είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Α πούμε, για μένα το ίντερνετ είναι η απόλυτη δημοκρατία. Μάλιστα, γιατί να απαγορευτεί σε οποιοδήποτε σύστημα τον απαγορεύουν. Ε, και σήμερα. Να μου εκλε... ο, Λένι πιθανόν να μου εκλέτουν το podcast. Ε, δηλαδή Λαλείς πιθανόν, άρα κάνεις υπόθεση. Ναι, ασάμψ. Πάμε στο μέλλον. Γιατί να μην μπορεί να υπάρχει και τούτο και πιο δίκαιο καταμερισμό του πλούτου. Εγώ δεν ε, θα φτάσω στον καταμερισμό του πλούτου, να φτάσω στην εκφράση τη απόψη. Θα μπορούσα πλήρης. να έχω το 1983 ένα podcast και ένα άλλο. Έχουν πάρει ε, με αφήνει να πάρω από συναυλία των Ρόλινγκ Όχι, δεν θα μπορούσε. Σε σκην το σύστημα. Γιατί? Ίσως, ίσως να ήταν κάτι το οποίο θα χρήζε βελτίωση. Φοβικά συνδρομα, ανησυχία ή αντιπαλότητα με το ειδήσι που θα εκμεταλλευόταν τα πάντα για να σε ρίξει. Όπω ποιε ή θα εκμεταλλευόσουν τα πάντα. Επροστάτευκε ε, ε, με, α πούμε. Ήταν. Επροστάτευκαν το σύστημα. Ναι. Εντάξει. Με τρόπου οι οποίοι τελικά ενδεχομένω να βλάψαν το σύστημα. Ασφαλώ. Αλλά εγώ σου λέω, μην κοιτάζει πίσω. Κοίτα μπροστά, και πε μου, δεν θα μπορούσε να συνεπάρξει η ελευθερία τη έκφραση, η ελευθερία του διαδικτύου, η πρόοδο, η τεχνολογική, ακόμα και η επιχειρηματική πρόοδο, όμω μαζί με ένα μοντέλο κοινωνική δικαιοσύνη. Δικαιότερου καταμερισμού του πλούτου. Ναι. Είμαστε ένα πλανήτη που μπορεί να τασει τον πληθυσμό εκατό φορέ τον Ταΐζι. Ούλους. Ούλους. Τους Αφρικάνους. Ούλους, και... ούλους, Να είμαστε ούλοι τόσοι. Πεθανίσκουν κάποια μωρά κάθε λεπτό. Ξέρεις, λέω να δει κατασχάμψεις επειδή μεγάλωσα σε μια καπιτελή στην Δεν μπορώ να αντιληφθεί. Ναι, εντάξει, και εγώ το ίδιο όμως... Κάνω, κάνω κάποιες σκέψεις. θέμα σκέψεις. Ε, θέμα Δηλαδή, γιατί Αντι... να... Αντίληψης αλλά και προοπτικών Γιατί να μην Εγώ δεν θέλω ο γιος μου ας πούμε να να, να μεγαλώσει σε μια κοινωνία που ε, να υπάρχουν τα φαινόμενα, να υπάρχει φτώχεια. Ε, θέλω να σε μια Κύπρο καταρχήν ε, Με το φόβο του πολέμου. Αλλά το τούτο που πάμε είναι παραπάνω, παραπάνω ρατό. Παγιώνεται, ναι. Παγιώνεται. Ε, είδατε τι δηλώσει του Τατάρ. Ναι. Ο οποίο ε, μας. Θεωρείς μας τιμωρεί μα. Γιατί θεωρεί ότι μα τιμωρεί, Διόρθε με κάνουμε αλλά υπήρχε δηλώσει είναι ότι η αμόχωστος ανήκει σε εμάς. Δηλαδή, κοινό που κατηγορούμε να με λαλούμε για εμάς, λαλεί το κοινό. είναι ο αντίστοιχος Ναι, ναι, ναι. Όμως, ήταν μια πολλά φυσιολογική εξέλιξη. Δεν ξέρω κατά πόσο την επιδιώξαμε, μάλιστα, την εκλογή του Τατά. Όταν για τόσα χρόνια είσαι ένα ηγέτη στην τουρκοϊπραϊκή κοινότητα, ο Μουσταφά Κιντζού, ο οποίο ήταν πραγματικά ο άνθρωπο ήταν η, ιδανικότερη προσωπικότητα να έχουν απέναντι του οι Ελληνοκύπροι για να συζητήσουν και να λυθεί το Κυπριακό. Και δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι είχε που πάνω τώρα να έρθει το Ανερτογά. Στον Ή... οποίο όσον πολλ, 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 άλλοι, ε, αντιστάθηκε όσο πολλά άλλοι. Έτσι αναγνωρίζουμε τα μέσα Εγώ θεωρώ όμω ότι το βαθύ είναι Ελληνοκυπριακό κράτο, η Ελληνοκυπριακή ελίτ, που έχει και πολιτικού εκπρόσωπο. συνειδητά εσφίγγε να αντέξει να περάσει το διάστημα ώσπου να φύγει ο καλό Ακίντζι, διότι χρειαζόμαστε τον χρήσιμο εχθρό. Να τα ρίξουμε, μάντζαν εμεί. Οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία θέλουν λύση δύο κρατών. Εμεί αρνούμαστε. Ερώτηση να σου κάνω κάθε την πάσα τώρα. Σε κάνω μόνο σου στο τέρμα. Πέντε χρόνια ο, ήταν, ε, γητής, ο, ο δεν Χριστόφια. Ο ηγέτη ήταν ο Τσαλάτ. Τσαλάτ, και Φτάσαμε, και... Πολλά ε... Φτάσαμε πολλά κοντά. Φτάσαμε πολλά κοντά. Πέντε χρόνια. Φτάσαμε πολλά κοντά. Τι είπε λάθος. Ε, έγιναν λάθη και όπου δες πλευρές πρέπει Όμως θα πάμε πίσω να πάμε και στην πέντα αιτία του Τάσου. Θα πάμε πίσω να πάμε στη δέκα του κληρίδι. Θα πάμε πίσω να πάμε στην πέντα του Βασιλείου. Θα πάμε πίσω να πάμε... Ναι, λέμε, διά, νου, και ταλύπα, και ταλύπα. η του ήταν η μόνη φορά που το ακελίσεν την πραγματική δύναμη. Ε, θα έλεγα πραγματική δύναμη, επειδή είσαι την τώρα, εξουσία. κρατικό μηχανισμό, ο οποίο ήταν αρκετά θα έλεγα φίλο δεξιό, αλλά. Ασάι... Αί... μια βουλή η οποία ήταν κυβερνόσα. Δεν μιλώ για το Κυπριακό, μιλώ για την οικότερα. Είσαι πλειοψηφία νεδρών το Άγγελ τότε. Όχι. Ο συναγερμός. Ε, πλειοψηφία κανένας είναι, εσύ ποτέ. Ναι, αλλά ε, οι δυνάμεις ας πούμε. Η δύναμη. Δυνάμεις που συνεργάζονταν εναντίον τη κυβέρνηση ήταν απέναντι από την κυβέρνηση. Και πλειοψηφιούσαν. Αλλά για το Κυπριακό. Ναι, 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 ναι. σχέση με Κυπριακό. Ναι, ναι, ναι. Για το Κυπριακό, σαφώ έγιναν λάθη. Εννοείται. Τα πιο κραυγαλαία όμω θεωρώ, δηλαδή πιο κοντά στη λύση, φτάσαμε το 2017. 17 17 γράμμα γράμμα Ναι. Ήταν το κοντινότερο σημείο στη λύση που φτάσαμε. Τι λαλούν οι του Προεδρία τούτο. Φταίμεν τους. Φταίμεν η Τουρκία. Ναι, είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Εσύ, ο Χρήσιμος ο... εχθρός. Χρήσιμος εχθρός. Φταίει η Τουρκία. Ε, άρα αν υπάρχει ελπίδα. Ε, εγώ κρατώ ένα μικρό καλάθι για την επερχόμενη άτυπη πενταμερή. Κρατώ ένα μικρό καλάθι. Να σου πω, η ελπίδα... Ποτέ δεν πεθαίνει. Ε, το μόνο που σου μηνύσκει, αν πεις ότι δεν υπάρχει ελπίδα, τότε διπλώνεις τα αν έρθουν 10 χώρε να αναγνωρίσουν το κράτο. Μα γιατί να μην το αναγνωρίσουν αφού σου δίνουν τη λύση, και εσύ. Δεν τη, τη θέλει, διότι θέλει κάτι παραπάνω, θέλει τσίνο, θέλει του. Και με τα χρόνια δημιουργήσαμε ένα άλλο πρόβλημα. Θέμα, θα έλεγα πρόβλημα, με του επίκου. Ποιο πρέπει να ποιο πράφει. Ένα που γεννήθηκε το 1980, ο πιο μεγάλο μου. Ξέρει ότι ο επικισμό σταμάτησε να υπάρχει από τι αρχέ τη δεκαετία του 80 σαν θέμα προσυζήτηση. Όχι. Ε, Σταμάτησε η Τουρκία να στέλνει επικού αρχέ τη δεκαετία του 80. Όποιοι ήρθαν που την Τουρκία μετά είναι οικονομικοί μεταράστε, οι φοιτητέ, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήρθαν, εφηγείαν, ξανάρθαν, ήρθαν άλλοι, εμείναν. Αλλά ο επικισμό ω έγκλημα πολέμου ε, συνέβηκε για ούτε μια δεκαετία. Δηλαδή να σταλούν μαζικά για να επικύσουν Εδάφη με σκοπό την παγίωση κάποιων τετελεσμένων τη εισβολή στην προκειμένη περίπτωση. Το πράγμα συνέβη για μια δεκαετία. Μετά σταμάτησε. Δεν η Τουρκία μαζικά Τούρκου πολίτε να επικύσουν. Είχε ανάγκη, όχι. Όσοι ήρθαν μετά, ήρθαν ω μετανάστε. Ε, ο ο πληθυσμό που είχε δεν κάνω λάθο, διότι ούτε, ούτε, ούτε ε, καταγραφέ γίνονται, ούτε ε, στατιστικέ μετρήσει. Αλλά δεν κάνω λάθο, πρέπει να είναι μια τραγωσά χιλιάδε. Ουλή. Τραγωσί, Όμω η επικοί, ακυρώ, οι μη Κυπροί που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν αυξηθήκαν ραγδαία, ραγδαία και καθορίσαν και το αποτέλεσμα Τη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη. Που εκεί ο Τατάρ. Έχασε ένα δηλαδή για ένα συγκεκριμένο ποσοστό, εάν δει αναλυτικά του ψήφου, σε ποιε περιοχέ κτλ, κτλ. όπου κατοικούν μη Κυπροί, δηλαδή είτε εκ Τουρκία είτε που άλλε χώρε, διότι δηλαδή δεν είναι μόνο την Τουρκία, όπου κατοικούν μη Κυπροί, ο Τατάρ απαιτούσε. Αν εψηφίζαν μόνο Τουρκοκύπρι, ο Ακιντζή θα εκλεγόταν εύκολα. Να, Εντάξει, η Τουρκία επειδή το σκοπό τη. Ναι, αλλά γιατί εμείς, γιατί εμείς δεν εκκινηθήκαμε εντούν τα χρόνια τέσσερα σχεδόν που το κράνει μοντανά μέχρι σήμερα γιατί δεν εκκινηθήκαμε πρωτού αλλάξει ο τουρκοκύπριος ηγέτης. Ο κοινούς επέμενε σε διζωνική δικοινωτική νομοσπονδία. Εξέραμε ότι αχάσει ο Ακιντζή θα έρθει κάποιο ηγέτη που θα θέλει δύο κράτη. Και εμεί δεν θα μπορούμε καν να συζητήσουμε μαζί του, διότι τα δύο κράτη μπορεί ο πρόεδρο τη Δημοκρατία να τα συζήτησε με διάφορου κατά καιρού, από ό,τι λέγεται. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δεχτούμε. Άρα, γιατί δεν, δηλαδή δεν πήραμε πρωτοβουλίε ω ελληνοκυπριακή κοινότητα τρει ή μισή ολόκληρα χρόνια, δηλαδή μεταξύ κράμων, και ψηφοφορία στα κατηχόμενα. Να κινηθούν οι διαδικασίε, να επαναρχίζει μια διαδικασία συνομιλιών. Γιατί, Σε περίπτωση τε, ε, τελεσίδικη κατάσταση, δεν μου σημαίνει δύο κράτη, ε, Θεωρώ ότι να φτάσουμε, μια να φτάσουμε σε επισημοποίηση δύο κρατών άμεσα είναι κάτι το οποίο να ενάρτη... έρθει... Πώς γίνεται επισημοποίηση, πρέπει να το κατοχυρώσει ας πούμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Δυνάμεις και η Ρωσία ας πούμε. Όχι. Oh, Όχι. Yeah. Oh, yeah. Πώς θα γίνει yeah, το Δεν θα, ε, θα γίνει. Αλλά να, να αφήσει έναν πέπλο... Όχι, σταδιακά. Στα, σταδιακά, σταδιακά. Ε, σταδιακά είναι το πράγμα. Τσαϊμάν, ας πούμε. Να περάσει και και μέρος, σταδιακά δεν ε, το σκόφτει. Ναι. Μπορεί να ξεχάσει το θέμα. Τι είναι πατρίδα για σένα. Να ναι, που τη Λάρνακα ως την Πάφο. Τα δάμε νιώθω το εγώ, φίλε, που είμαι 38. Ναι, ναι. Νιώθω περίεργα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δικά μας, ε, από... Εντάξει, ενώ μέσα στο μυαλό μου υπάρχει μια ουτοπία, αλλά εξένο για μένα. Φυσιολογικό, πολλά φυσιολογικό. Και που πει από εκείνα το σπίτι της γιαγιάς μου και της μάνας μου, Νιώσα πολύ περίεργα. Νιώσα πια σε άλλη χώρα. Τι πρώτε φορέ που πάει, ναι. Τι πρώτε φορέ που πάει, ακούει άλλη γλώσσα. Βλέπει <σκύντα> αυτοκίνητα με άλλα νούμερα. Με σου που πια σε σπίτι, στο σπίτι τη φίλη τη μάμα που πεντρικού πριν νιώσα, δεν μπορεί να καταλάβει πόσο παραξενεί. Ναι. ναι. Ε, Νο Νομίζω ότι πια άλλη... σε άλλη χώρα. Τι πρώτε φορέ, ναι. Νιώθει το ένα πράγμα. Κυρίω για τον ήχο, άλλη γλώσσα. Ενώ μοιάζει Κύπρος ενένει. Μοιάζει mm. Κύπρος εν τα δέντρα, εν τα αυτά και τα λοιπά. Θεωρείς την λευκουζία. Θεωρείς. Δα μη περνάς όπως εν το γήπεδο του Ορφέα, που κάτω από το, το τείχος, που την άλλη πλευρά να έχει γήπεδο πάλι. <laughs> <laughs> πάλι <laughs> που κάτω από το τείχος. Α, θυμάμαι ποια ομάδα είναι. Δεν έχω φορές που πηγαίνει η νύμα. Πάμε. Μάλιστα. Πώς φέρω. Σχολείσαι. Παθιασμένα. Σιλακά. Αρρωστημένα. Μεγάλη αγάπη. Πολλά μεγάλη αγάπη. Που μωρό. Είναι ένα ε, 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 ναι. Όχι. η ομάδα του Χορκούσας η Αλκή. Όχι. Η αλκίνη η ομάδα της Λάρναγας. Ήταν ήταν, είναι και θα είναι η ομάδα τη Λαρνακά. Μπορεί να ονομάζεται Αλκή Ορόκληνη, αλλά είναι. Α, είναι η Αλκή πάλι. Είναι η Αλκή η ομάδα Αλφαλάμδα Καπαή, κόκκινο και θαλασσί. Αλκή, Αλκή. Είναι το 5-1 το ξένο. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι σε εσύ το match, ε κάθε μου πα στην κερκίδα τη Αλκή. Κέκιτ Στεπάνοβιτ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Η αφορμή όχι ρε, κάμεν καλή χρονιά Ο Κέκη και Άξι, είχε ράκουμα 16 κόλα ο Κέκη και άλλο είναι χρονιά και όσο να ασχοληθεί σωστό Και ο Στεπάνοβιτς καλή παιχτούρα Εν να σου πω, επειδή σε εμάτσος της Αλκής Έπαιρνε με ένας ξάδερφος που μου μωρό Θυμούμε μάτσ μες στο γασιζί Αλκή από ελ Κόκιτς Αδικήθηκε η αλκή κατάφορα, πέναλτι τελευταίων λεπτών, κόκκιτς έβαλε το, σύνησα κόκκιτς, Legend. Και πετάσαν οι αποελίστες πατάτες με λεπίδες. Εν τις εφτάσαν γίνες. Ναι, ναι. Φόλοι τσάρικα πράγματα. Αλλά πάντα ήμουν ομόνια να σου πω. Ο, ο θείος μου είναι ο Ανδρέας Κανάρης. Είσαι ξάδερφος του Αλέξης και της Τάνιας. Ναι. Οκ. Ναι. Okay. Ναι. Ε, δηλαδή η σύζυγος του Κανάρη είναι αδερφή του παπά μου. Οπότε έφτασα τον. Λίο. Μεγάλη ο... παιχτούρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Παίζαν Γενικά, ελάχιστη μπορεί και κανένα ε, θα έπαιζε σήμερα. Μάλιστα. Εν τούτον που λέω σε συζητήσει ότι ε, okay, οι okay, παιχτούρε αλλά. Στην εποχή του. Στην εποχή του. Η ταχύτητα, η φυσική κατάσταση του σήμερα. Του σήμερα ήταν. Ε, θα βγάλαν. Αυκαλάν... Αναρκεύκαν καριέρα όμω. Αναρκεύκαν καριέρα σήμερα με, με το δι... ταλέντο που είχα και τι υποδομέ. Θα ήταν και σήμερα παιχτούρε. Σούπερ Βεβαίω. Και το ήθο σεμνότητα. για να πιάσει όλα τα στοιχεία, μην να έχει καλέξει ποια στοιχεία να πιάσει. Όπω ήταν ο Κανάρη τότε, εάν τον πιάσει, και φέρει τον σήμερα να ξεκινήσει που 5-6 χρονών να πάνε προπονήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, θα γίνεται παιχτούρα, διότι είχε το ταλέντο. Ναι, ήταν εφανές το ταλέντο. Ναι, ήταν εφανές. Οπότε εγώ, εγώ μεγάλωσα ομονιάτης. Πάντα ήμουν ομονιάτης, επίερνα σε πολλά παιχνίδια της αλκής, όταν μάλιστα σε κάποια στιγμή χρειάστηκε, να ιδρυθεί

Κάνουν μας τα βούρη η ομόνια. Ε, ε, πόσο χαίρεσαι που βλέπεις και παιδιά νέαρα να παίζουν στην ομόνια. Μεγάλη υπόθεση. Πολλά μεγάλη χαρά. Και από ό,τι το φυτέρο έρχονται κι είναι. είναι πολλά μεγάλη χαρά. Να σου πω, βλέπεις ότι γίνεται μια σοβαρή δουλειά να φκούν, να επενδύονται πράγματα πάνω στους Κυπραίους, πάνω στα νέαρα ταλέντα. Όταν θεωρείς έναν κοπελούν 17 χρονών να, κάνει παπάδε με στο γήπεδο πραγματικά εφραίνεται η ψυχή σου πολύ περισσότερο να πω ότι αν ήταν κροάτης. <συσχε> λογικό, Λ... λογικό. ναι. Πολλά λογικό. Ένα ρατσιστικό. Είναι ρατσιστικό, αλλά λύσαν παιδιά δικά μας με... ομονιάτικα. Ομονιάτικα, και είναι η φωτογραφία με τον Λοίζου πά στην Κερκίδα με ο τριφίλη στο στήθο. Λαλίσω και κοίτα τι, τι ωραίο πράγμα. Κάμνεις συνειρμούς ότι τα, μερά, τα, μωρά που είναι δίπλα μας πάει στην Ανατολική που έχουμε season και πάμε να πούμε δηλαδή η ομόνια ανήκει στον λαό τη. σε όλε τι εκφάνσει. Ε. Και τώρα κάποιος που το ακούει του είναι να πει «Οπ, να ε, ανήκει στον Παπασταύρο». Ε, Εντάξει να σου πω εγώ «Οπ, να ανήκει στον Παπασταύρο». Οικονομικά εννοούμε. Όχι, είναι η διοκτησία τι, του. Η διοκτησία. Αν θέλει ναι. πουλά την του Ιαννί που τον Τουπάει. Του Ιαννί που τον Τουπάει, ναι. Πριν σε ποιον ανήκει. Ε, να σου πω. Να μου πεις, ναι. Στο κόμμα. Ε, είσαι Ε, ότι εγώ δεν ήμουν. Όχι επειδή άνοιγε το κόμμα. Όχι. Τα αποτελέσματα. Επειδή το κόμμα δεν έξερα να την διαχειριστεί. Τα αποτελέσματα. Όχι μόνο τα αποτελέσματα. Όχι τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα. Το όλον. Το κόμμα. Η πορεία τη ομάδα. Ο τρόπο που λειτουργούσε. Αποουσίαζαν ο επαγγελματισμό. απουσιαζαν οι ευθύνε. Το όραμα για το μέλλον και ούτω καθεξή. Το το πράγμα εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελεσματό αποδίδει. Ναι. Και ο Λαλή εγώ συμφωνώ ότι ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν εναντία. Ναι. Μάλιστα. Αλλά να συζητήσουμε. Ένα λίστο. Πάμε να πολλέ φορέ. Ναι, ναι, Οπότε εγώ, γιατί να μην είμαι χαρούμενο που η ομάδα μου λειτουργεί επαγγελματικά. Σωστό. Λειτουργεί τίμια. Σωστό. Τιμιότατα. Φκάλει νεαρά ταλέντα. Εμπνέει η υγεία, σέβεται τον οπαδό. Το δικό τη οπαδό. Το δικό τη Σέβεται με σαν οπαδό. Σέβεται με σαν οπαδό. Εγώ θυμούμαι. Επί... δεν θυμούμαι ποτέ ήταν μιλτιάδη. Που... Όχι, α πούμε πολλά. Περιπέστε μα. Διπλα... Περιπέζεσμα. Διπλασιάστηκε το season... Όχι μόνο. Αυτά... Οφτάζε... Επί επικοινωνιακά, περιπέστε μα. Επικοινωνιακά, και είναι η μακέτα του κυπέδου. Δηλαδή, βλέπει ότι. Σέβεται σε, η, ομά... η ομάδα σου. Εντυνάξιζαμε την ομονία, οι νέες γένειες. Εν να την φέρουμε στη νέα εποχή μετά την ανόρθωση, μετά το ΑΠΟΕΛ, από όλων εταιρείες. Εν ήβραμε τρόπο να την... Εντάξει, τελικά βρέθηκε ο τρόπο. Εγώ είμαι χαρούμενο που ο γιος μου ε, τώρα που ξεκίνησε να παρακολουθεί ποδόσφαιρο, δεν παίρνω τον μαζί μου με τα λεφτά και χρόνια, πούμε, Είμαι χαρούμενο που δεν επέρασε τα πετρένα χρόνια. Δηλαδή, ανεγενιέτουν και το πέντε και ήταν οχτώ χρονών μόνον από ελ. Μόνο από ελ. Ε, θα είχα. ήταν να με χάσει. Εγώ χαίρομαι που δηλαδή. δηλαδή. όλοι είναι happy. Ούλια είναι happy. Και οι μεν και οι δε. Δηλαδή. Είναι όλοι ευτυχισμένοι. Ρε. Οι ομονιάδε είναι ευτυχισμένοι, τα παιδιά σειρά είναι ευτυχισμένοι, έχουν το δικό κομμάτι. Όλοι είναι ευτυχισμένοι. Ναι. ναι. Δεν είναι χαρά το πράγμα. Ναι, 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 εντάξει. Απλά εγώ εντό... Και επειδή εμπολί επειδή κόσμο και το ποδόσφαιρο, καλό ή κακό, επηρεάζει η ψυχολογία. Πάρα πολύ. Είναι ο πολιτό μου ο που φέρνω τα με, απαναγία μου. Ναι. Ε, που τα αρμάρι μετά από χρόνια και έγινε μου και που τούντο ναι. Καταλαβέ. Ναι, 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 ναι. ναι. Ε, μα πριν αρκετά χρόνια δεν ναι μπορούσε ο πάδικα να ξεμουτίσει ομονία τη. Α σου πω παράδειγμα μικρό περπατάς μες στον δρόμο, περπατάς την πιαλέ πασά στη Λάρναγα, στο γραμμικό στη Λευκοσία και θεωρείς κόσμο με φόρμες της ομονίας. Εν το πράγμα δεν το βλέπεις. Θα μόνο να πω, ρε Θεωρείς μόνο να πω. στα σχολεία. Το πράγμα Αντού. δεν το βλέπεις. Και δεν είναι καρά όλοι. Όχι, δεν το δέχουμε. Το δεν, δεν είναι, είναι α, τώρα που πάει καλά η ομονία, εξίδαψες τη φόρμα. Όχι. Όχι, απλά θα... τόσα χρόνια ε, η ψυχολογία σου ήταν. Ο Μονιάρη ήταν πάντα για και... Ναι, βέβαια. βέβαια. Έχει και τα καλά του, είχε τα καλά του. Το να είσαι πιστό ο παδό. Τυφλό ο παδό. τους του πάντε και τα πάντα στο βωμό του. Να τα πω, σάσου, ρε, να πάνε καλά, ας τους να... Α, ναι. Έχει... Ναι. Άξι. Στο λέω σημαίνει ο παδός όμως, ενώ είναι και με μέτοχος, ενώ τίποτε, ενώ ο ναι. παδός της δικαιούται να νιώθει όπως θέλει να νιώθει. Σπουδαία όμως η ταύτιση που ανθρωπολογικής άποψης, άμα αν το αναλύσεις, σπουδαία πράγματι η ταύτιση με μια ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία ταύτιση ξεπερνά και άλλου είδους ταυτίσεις. Δηλαδή μπορεί να ξεπερνά την ταύτιση με έναν κόμμα ή ε, με έναν άνθρωπο. Εγώ λέω ότι Ούλιο παρέα αγαπούνται οι σωμάδες τους παθολογικά mm -hmm. και οι αελίστες και οι αποελίστες και οι απολυλονίστες και ο κάθε οπαδός βρίσκει ένα πράγμα να, να αγκιστρωθεί γύρω από την αγάπη του αλλά τσίνον mm -hmm. που έζησα επί Μιλωνά mm -hmm. ήρθε να μου επιβεβαιώσει ότι η αγάπη του ομονιάτη ομάδα του ξεπερνά κάποια ωραία.

Καταλάβες, Έλυκε. ο ναι, ομονιάτης ναι, ναι. έχει την ομόνια να πω στη μάνα του Νο. Και ξαναλέω του, και οι άλλοι οπαδοί αγαπούν τις ομάδες τους Δεν είναι το ίδιο όμως Όχι, όχι, όχι Όντως, είναι αλήθεια. το μόλις Οι αποελίστες ήδη λαλούν τον ρε φίλε έχει η τσάν να τους δώσω σελήνη σε ναι. Και εσύ που τους έδωγες για το τουβλάκι Μανιά σου είσαι, να μου είσαι, εγώ δεν έχω chance να τους δώσω, θα τα βάλω μόνοι τους. Ναι, ναι. Ωρασες τούβλα,

ε, και ψάχναμε το τουβλάκι και δεν το βρίσκαμε. Και έπιασα τηλέφωνο. Καλά είναι... Nah, Άμα σχήκε ευρώ που πάρε. Ευρώ... Ναι, λάθος και τα λοιπά και νομίζω ότι αυτό σαν το. Εντάξει ρε. Ναι. Ναι. Ήταν πρωτοφανές ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, το... ναι, ήταν το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο. Πε, μου λέει για την υποψηφιότητα σου. δεν μπορεί να κάνεις σε περίπτωση που εκλέγεις. Να σου πω. Τι διαφορετικό θα δώσεις. Ε, νιώθω ότι προσφέρουμε όλοι οι υποψήφοι κάποια στοιχεία, προσθέτουμε κάποια στοιχεία στα ψηφοδέλτια των επαρχιών που κατεβαίνουν. Εγώ στη λάρνα προσθέτουμε κάποια στοιχεία διαφορετικά. Ο κάθε υποψήφιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. ε, ε θεωρώ ότι ξεχωρίζεις Λόγω μόρφωση, λόγω εμπειριών κτλ. κτλ. Μπαίνει σε έναν αγώνα, σε μια διαδικασία που προφανώ και δεν ξέρει το αποτέλεσμα της, όμως θέλεις κυρίως τη, όμω θέλει κυρίω να απολαύσει την διαδρομή, να προσφέρει την διαδρομή, να δώσει εκείνα που θεωρεί εσύ ότι έχει να δώσει, να τα δώσει στη διαδρομή. Δεν σκέφτεσαι το μετά. Δεν το σκέφτεσαι το μετά. Αν μπει στη διαδικασία, να σκέφτεσαι, α, όταν εκλεγώ να κάνω. να. Και ταλύπα, και ταλύπα. Ε, εγώ τουλάχιστον δεν το επιλέγω την το Να το σκεφτούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολλά μου φτιασμένο και ο κόσμο λόγω εκλογών. Δηλαδή, εσύ συζητά τι εκλογέ. Mm -hmm. ε, και φυσιολογικό, αν πάει του άλλου για τι εκλογέ, του αλλιώ σου λέει μα τώρα ε, έχουμε τα προβλήματα με την πανδημία, με την οικονομική κρίση λόγω πανδημία κτλ. Μέχρι στιγμή είναι πολύ ωραία εμπειρία βλέπουμε, μιλούμε με κόσμο, ακούμε προβλήματα που αν δεν ήμουν υποψήφιο, ομολογώ ότι θα έπιανα τα, τα, την πληροφόρηση, τα στοιχεία. Τι, να... τι σε ενοχλεί παραπάνω που τσι να από τον κόσμο, ε, Ότι χάθηκε μια ελπίδα. Ελπίδα για Για αλλαγή, για κάτι καλύτερο. Για τον καθέναν. Χάθηκε μια ελπίδα. Διαφορε... Ναι. Δηλαδή. Είναι συσσωρευμένα συσσωρευμένε αρνητικέ εμπειρίε από την πολιτική ηγεσία που την κυβέρνηση 8 χρόνων, το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Non-stop. Non-stop. Και δηλαδή φτάνουμε στην υποψία ότι ρε, αν πάτσε, κάνουν το επίτηδε. Το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο για να συνηθίσει τόσο πολλά ο κόσμο και να μην τον ενοχλεί. Δηλαδή, Δυνατόνη. Για να συνηθίσει ο κόσμο σημαίνει πρέπει και... ε, 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 να έχει καλά. Δεν την καλά. Οικονομικά. Δεν καλά ο κόσμο. Και συνδέει το. Εγώ πιάνω τώρα 800 Όχι, αλλά βλέπει την ατιμορρησία ότι Πιάσαν και δεν τιμωρείται κανένα. Διαβατήρια. Ε, γαμπρούδες γαμπρούδε, μαρίνα τη Αγία Νάπα και ούτω καθεξής Δεν τιμωρείται κανένα. Υπάρχει ένα νεποτισμό, έναν άπομα τη εξουσία. Ε, και ζουν σε έναν δικό του κόσμο. Έτσι, δηλαδή, από τη πιταρώναν στη λιμουζίνα, από τη λιμουζίνα στο Υπουργείο. Από το Μιλούμε υπουργείο για την ελίτ τώρα. Πίσω. Ναι. Σημαίνει ακόμα και οι υποστηριχτέ του. Όχι, oh, ει... προφανώ οι υποστηριχτέ του. Ε, υψη... Ο απλό ο ψηφοφόρο πεινά όπω όλο ο κόσμο. γιατί του ψηφίζουν όμω. Θεωρώ ότι την ώρα τη κάλπη. Όχι πείθεται ο δεξιό ο ψηφοφόρο ότι παρά να βγουν οι άλλοι. Α, τα κριτήρια λίγο ανταγωνιστικά. Mm. Όμω ε, θεωρώ ότι αυτή τη, φο τη φορά θα έχει εφαρμογή του το σκεπτικό στο βαθμό που είχε εφαρμογή άλλε φορέ. Δηλαδή, mm. ο κόσμο ξύπνα. Βλέπει τα. Εν, εν 8 χρόνια. Εν ένα πίσω ότι ήταν 3 χρόνια. Εν πάρα πάρα πολλά τα σκάνδαλα, η διαφθορά ακούμπησε ε, πολλά κοκκινου. ψηλά εκκλείσαν ε, 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 το πρόγραμμα του διαβατηρίου ε. μάλιστα και ταυτόχρονα το οποίο θα μπορούσαν να κομμεταλλευτούν τέλεια ε, μεγάλη συζήτηση άλλη αλλά ε, η διαφθορά χτύπησε κόκκινο ο κόσμος ξεσπιτώνεται με τι εκποιήσει, με τι τράπεζε που λειτουργήσαν με τι ευλογίες τη κυβέρνηση εντελώ τοκογλυφικά ε, το Κυπριακό είπαμε τα είναι είμαστε ένα κλικ πριν τη διχοτόμηση και ο κόσμο ασφαλώ και ενδιαφέρεται για το Κυπριακό. Μεν, μεν ότι α, εντάξει το Κυπριακό είναι πάντα ήταν και οι μετρήσεις δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το Κυπριακό για τους ψηφοφόρους πάρα πολλά σημαντικό όχι με την έννοια που ήταν κάποτε αλλά με την έννοια της προοπτικής ειρήνης και ανάπτυξης και ασφάλεια, ειρήνη, εντούμενο Φέτο ήταν μια χρονιά που η Τουρκία με έδειξε λίγο δόντι. Έδειξε τα δόντια τη. Και εγώ δεν θέλω ο γιο μου να μεγαλώσει σε έναν τόπο που θα υπάρχει γραμμή κατάπαυση του πυρό. Τι σημαίνει, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή πάβει να είναι κατάπαυση του πυρό και να είναι επανέναρξη εχθροπραξιών. Να. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω πώ μπορεί να γίνει το πράγμα. Κοίταξε, εμίλω για επεισόδιακια, αλλά γιατί να ζει με την έννοια. Να. Γιατί να ζει με την έννοια, μου, Είμαστε τυχεροί που είμαστε νησί, δεν έχουμε δηλαδή σύνορα με άλλε χώρε. Σκέφτομαι να επανενωθεί η Κύπρο, να υπάρχει λύση του Κυπριακού, τα μωρά μα να ζήσουν σε ένα περιβάλλον που θα αποκτούν παιδεία συμφιλίωση και όχι παιδεία τη σούβλα και του απαχωνισμού, αλλά παιδεία συμφιλίωση, να του τα λέει τσοζίνα αλλά είπαμε. Με ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να μην μολύνει τι ψυχέ του. Όπω μαθαίνουν οι Γάλλοι και ο Λουδοβίγκο, οι φίλε που τον έβαλαν ναι. μέσα στην. πώ τη λέω, την. Λεμιτόμο. Λεμιτόμο. Ναι. Okay. Ναι. Άρα γιατί να μην το πετύχει αυτό το πράγμα. Γιατί να μην επενδύσει πάνω στη λύση του Κυπριακού. Έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη, να μην υπάρχει. να μην, μην έχει όπλα. Όπλα, ρε. Αδερφέ, να μην έχει. Ε, ε, Βασικά, ε, εσύ, ε, ένα, έναν παράδεισο. Δεν είναι παράδεισο. Είναι μια φυσιολογική χώρα να γίνει Λε... κανονικό κράτο. Δεν είναι παράδεισο. Θα μπορεί να τον κάνει παράδεισο. Θα μπορεί να τον κάνει παράδεισο. Αλλά το πράγμα είναι προπόθεση για να μπορεί η Κύπρο να προοδεύσει. Εσύ συζητούμε ένα φύλλο για την κότα και το αυγό, δηλαδή για το χτίσιμο ενό κανονικού κράτου και τη λύση του Κυπριακού. Και είχαμε εμεί συζήτηση. Για να λυθεί το Κυπριακό πρέπει πρώτα να κάνουμε σωστέ υποδομέ στην Κύπρο, δηλαδή να φύγει η διαφθορά πώ θα βρει διαφθορά με σωστότερου εποπτικού μηχανισμού και ούτω καθεξή κτλ. Και κτλ. Και εγώ του λέω το αντίθετο. Ότι δεν θα μπορέσει να γίνει κανονικό κράτο η Κυπριακή Δημοκρατία αν δεν λυθεί το Κυπριακό. Διότι η λύση του Κυπριακού θα σου δημιουργήσει έναν νέο κράτο με στη μέση, το Ομόσπονδο, το οποίο επειδή θα χτιστεί from scratch που το μηδέν. Θα έχει ε, περιορισμού, εποπτικού μηχανισμού δεν θα μπορούν να γίνουν, δεν θα μπορούν να γίνονται δουλειά που γίνονται σήμερα. Ή τουλάχιστον στον βαθμό που γίνονται, διότι τη διαφορά αντικειμενικά δεν μπορεί να εξαλείψει εντελώ. Σε καμιά χώρα δεν εξαλείφθηκε εντελώ η τουλαχιστον στον βαθμο που γινονται διοτι τη διαφθορά αντικειμενικα δεν μπορει να Όμω θα μπορεί να την κάνει να την μειώσει σημαντικά. Μάλιστα. Αλήξη μου χάρηκα φίλε που τελειώνει. πολύ. Ευχόμαι σου καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Και ότι λέω σε όλους, eye on you. Help me out, don't let me down. I could learn from you, I could.